Τη χάρη του Αγίου Θεού μας, με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάλλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύναξη του Αγίου εν δόξου Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Εορτών και η ευλογία της παρουσίας του Θεού μου, ας πούτε, μας τις παρέχει, είναι κάτι που μπορούμε να αισθανθούμε αν η πίστη μας είναι ουσιαστική και αν η καρδιά μας απελευθερωθεί από τη σκλαβιά της κακίας. Στο νησί μας, οι πρόγονοί μας έφτιαξαν μια μεγάλη βασιλική, την Βασιλική του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, στην περιοχή που τελειώνει η πόλη σήμερα, λίγο μετά την Μαρίνα, και πάνω ψηλά στο βουνό έφτιαξαν μια άλλη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Ασωμάτου, για να περιφρονήσουν με αυτές τις δύο εκκλησίες τον τόπο. Και οι πρόγονοι μας επίσης διέσπηραν παντού μικρά εκκλησάκια αφιερωμένα στη μνήμη των Αγίων Αγγέλων. Όταν ήρθαν κυνηγημένοι οι συμπατριώτες μας από τις ακτές της απέναντι της Ανατολής, έφεραν εδώ η οικογένεια Χατζημελούδου μία εικόνα επίσης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ από τα Άγια εκείνα χώματα, και την κράτησαν μέχρι που η ευλάβειά τους έδωσε τη δυνατότητα του χτισήματος αυτού του ιερού ναού, τον οποίο έκτισε ο προκάτοχός μου μακαριστός Μητροπολίτης Κόου κυρίως Αθαναήλ ο Ήμβριος, ο Λαυριώτης από το Άγιο Όρος και σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, και πρώτος εφημέριος τοποθετήθηκε ο νεαρός τότε πατήρ Ιωάννης, ο οποίος το ευχόμαστε να παραμείνει νεαρός. Και επίσης, αυτό το Χριστή αγάπη και αυτός, και μας δίνει την δυνατότητα να παρεγγυρίσουμε όλοι μας σήμερα εδώ, δοξάζοντας το όνομα του Αγίου Θεού. Η δυνατότητα των εορτών, η δυνατότητα των πανηγύριων, της προσευχής αλλά και αργότερα του δείπνου και του χορού που κυριαρχεί στην ελληνική μας παράδοση και συνείδηση, είναι η δυνατότητα της ζωής. Η ζωή που θέλει ο Θεός, χωρίς κακίες, με πολλή ελπίδα, με πολλή αγάπη και φροντίδα και με περισσή χαρά. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να διαφυλαχθεί και αυτή είναι η ευθύνη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι αυτός ο οποίος έχει συνέστηση του τι είναι ο Παράδεισος και τον αποζητά στον τόπο της εξορίας και ρυθμίζει τη ζωή του με ένα τέτοιο τρόπο να είναι έτοιμος να τον ξαναβρει. Γιατί ξέρετε, αν δεν υπάρχουν αυτά που σας λέω, που δεν είναι δικά μου, είναι της Αγίας μας Εκκλησίας, θα αισθανθεί στον Παράδεισο κανείς πολύ στενάχωρα, αν εκεί δεν μπορεί να χαρεί και να ζήσει, γιατί είναι αυτό που κατασκεύασε ο Θεός για το τέλειο, τέλειο δημιούργημά Του, για την χαρά Του και την ελπίδα Του και τη ζωή Του. Αυτή η δυνατότητα του να πανηγυρίσουμε σε αυτό εδώ το ναό είναι μια δυνατότητα που δεν μας βγάζει βεβαίως από μια πικρία, τουλάχιστον εμένα, τον επίσκοπό σας. Γιατί ξέρετε, από τότε που ήρθα στο νησί αγωνίζομαι να μπούμε στον ναό του Αγίου ενδόξου Αρχαγγέλου Γαβρίου, να τελέσουμε μια αγιαστική ακολουθία, να τελέσουμε έναν Εσπερινό. Και βρίσκουμε πάντα απέναντί μας την αρχαιολογική υπηρεσία που λέει «Όχι, απαγορεύεται». Λες και οι πρόγονοι μας έκτισαν τις εκκλησίες
για να τις χαίρονται τα μοσχάρια που μεγαλώνουν μέσα στα χόρτα που φυτρώνουν εκεί. Σας αυτό λέω για να σας κάνω κοινωνούς αυτής της ανησυχίας. Έχουμε τοποθετήσει βεβαίως στη Βασιλική του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ένα καντήλι ακίνητο που καίει εκεί και το φροντίζει ο Νικήτας. Έχουμε τοποθετήσει εκεί με τη φροντίδα του Δαβίδ του Χατζηδαβίδ και με την ευγενική προσπάθεια και χορηγία του Σπύρου του Καρδούλια μια ταμπέλα που λέει ακριβώς τι είναι, αλλά όμως οι προσπάθειές μας να πείσουμε το Δήμο, όχι το σημερινό Δήμο, το Δήμο από τότε που έχω έρθει στο νησί, να ελευθερώσει την απορροή των υδάτων για να μην συσσωρεύονται μέσα στο μνημείο και δημιουργούν αυτό το κλίμα της υπερβολικής παρουσίας των φυτών, δεν τελεσφόρησα. Νομίζω πως είναι καιρός να προσπαθήσετε όλοι να αποκατασταθεί η Παλαιοχριστιανική Βασιλική τουλάχιστον σε ένα σημείο που να μπορεί να αναγνωρίζεται, γιατί τώρα έτσι όπως είναι δεν αναγνωρίζεται. Αυτά είναι πράγματα που μειώνουν την χαρά μας, αλλά όμως δεν καταστρέφουν την ελπίδα μας, ούτε την επιμονή μας, αλλά ούτε και τις προσπάθειες μας θα κάμψουν. Θα αγωνιζόμαστε όσο θέλει ο Θεός για να μπορέσουμε να κατορθώσουμε αυτό που παραλάβαμε από τους προγόνους μας, να μην είναι ανενεργό όσον αφορά τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας. Θέλω την προσευχή σας γι' αυτό, αλλά και τις προσπάθειές σας. Προσπαθούν βέβαια ορισμένοι άνθρωποι πολλοί. Η κυρία αντιδήμαρχος προσπάθησε, ελπίζω ότι οι προσπάθειες θα έχουν τέλος και θα έχουμε τη δυνατότητα κάποτε στα επόμενα χρόνια να τελέσουμε έναν ασπερινό με θέορτο, ανήμερα δηλαδή της εορτής, για να μπορείτε να χαρείτε κι εσείς εκεί την παρουσία των προγόνων μας που έκτισαν αυτόν τον ναό και περιμένουν να μας δουν και εκεί. Να σας προστατεύει ο Άγιος Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, να μην σταματάτε να προσεύχεστε στους αγγέλους και να τους παρακαλάτε, κυρίως τους δύο αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, αλλά και τον άγγελο που σας προστατεύει, μια και όλοι έχουμε έναν άγγελο που μας προστατεύει και περιμένει να παραδώσουμε την ψυχή μας καθαρή και ελπίζει πως κάποια στιγμή θα είμαστε πολύ δυνατοί και δεν θα έχουμε ούτε καν τη φροντίδα του αγγέλου μας.